μια νεροποντή μιας δυο ωρών και η Αθήνα πνίγηκε. Και μείναν οι προσεγγίσεις ότι εγώ θα καθαρίζω τα φρεάτια και θα πηγαίνω και στις περιφέρειες στα φρεάτια και θα καθαρίζω, ή οι προσεγγίσεις του κυρίου Μπακογιάννη, σημειακές παρεμβάσεις τις κάναμε και λύσαμε το πρόβλημα. Και η Αθήνα πνίγεται. Δεν είναι κανονικότητα αυτό που έγινε στους αμπελόκηπους, στην Κυψέλη, στα Πατήσια. Και έχετε ευθύνη. Έχετε ευθύνη γιατί δεν είστε σημερινοί. Το Πασόκ διοικεί το Δήμο 9 χρόνια τον διοικούσε επί Καμίνη και ένα χρόνο τώρα επί του κυρίου Δούκα. Και η Νέα Δημοκρατία κάμποσες δεκαετίες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και κυβέρνηση, είχε και την περιφέρεια. Και πόσο καιρό θα ακούμε ένα γνωστό πρόβλημα να μην αντιμετωπίζεται και να μην προβληματίζει. Λοιπόν, η αγωγή ομβρίων που έχει η Αθήνα εκεί που τους έχει, γιατί υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που δεν έχουν αγωγούς ομβρίων, γιατί υπάρχουν ολόκληροι δρόμοι που δεν έχουν αγωγούς ομβρίων, είναι από τη δεκαετία του 50 και του 60. Με διατομές οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Πότε έγινε μελέτη? Εδώ ακόμα δεν ξέρουν το δίκτυο. Το δίκτυο ουσιαστικά πώς αποτυπώνεται των ομβρίων είναι και αυτό ένα ερωτηματικό. Η λύση, ένας εργολάβος. Εργολάβο και ο κύριος Μπακογιάννης, εργολάβο και η σημερινή διοίκηση. Μάλλον είναι η unison και εδώ, από ό,τι γνωρίζουμε. Παντού όπου κάνεις σε αυτό το Δήμο, θα βρίσκεις εταιρείες του ομίλου Μυτιληναίος να κάνουν δουλειές. Τι μέτρα υπάρχουν, τι μέτρα συγκεκριμένα. Προσέξτε, μέσα σε 5 χρόνια θα υπάρχουν πλήρες αγωγός ομβρίων και αποχέτευσης 36 εκατομμυρίων στο Βοτανικό. Στους αμπελόκηπους δεν θα υπάρχει. Στην Κυψέλη, στα Πατήσια δεν θα υπάρχει. Γιατί εκεί πάνε τα λεφτά, εκεί είναι οι προτεραιότητές σας. Για να μιλάμε καθαρά. Και φυσικά η εργολαβία μπορεί να κάνει μια δουλειά, αλλά δεν την κάνει στην ταχύτητα και στην ένταση που χρειάζεται. Και δεν υπάρχει προσωπικό για να ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά, μιλώντας για τη στοιχειώδη πρόληψη. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν εμείς λέμε ότι θα ξαναπνιγούμε, αλλά η ευθύνη δεν είναι στο μικροκλίμα. Η ευθύνη είναι σε μια πολιτική που συνεχίζεται να υλοποιείται και δεν προτάσει τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας που ζει σε αυτό το Δήμο. Γιατί τέτοιος κόσμος ζει στην Αθήνα. Δεν ζουνε οι χάοι οικογένειες του Κολονακίου και του Ευαγγελισμού, οι οποίες δεν πνίγονται κιόλας. Και επειδή μιλάμε για το άνοιγμα των σχολείων και επειδή είδαμε και τη διαφήμιση του αρμόδιου αντιδήμαρχου 127 παρεμβάσεις κλπ. Παρένθεση στο 18 δημοτικό στην Αχαΐας που πνίγηκε η Αχαΐας. Η Αχαΐας, εκεί υπάρχουν προβλήματα στις ισόγειες αίθουσες και δεν λειτουργεί στο νέο κτίριο ο ηλεκτρισμός. Έτσι, αυτό ενημερώθηκε ο κόσμος παραμονές. Υπάρχουν εικόνες. Πάμε λοιπόν στο συγκεκριμένο, κύριε Γραμματικό Γιάννη. Πάμε στο συγκεκριμένο. Γραμματικό Γιάννης λέγεται. Πάμε στο συγκεκριμένο. Σε σχέση με τις υποδομές, εμείς προσπαθώντας να αναδείξουμε και να βοηθήσουμε, σας δώσαμε ένα πλήρη πίνακα. Όχι με όλες τις παρεμβάσεις, με τις άκρως αναγκαίες σε 88 σχολικά συγκροτήματα. Στην 5η Δημοτική Κοινότητα, από τα 24 σχολικά κτίρια που αναφέραμε με επίγοντα προβλήματα, αντιμετωπίστηκαν σε 3. Στην 7η Δημοτική Κοινότητα, από τα 18, σε 4 αντιμετωπίστηκαν. Και σε 4 έγινε μέρος απαιτούμενων παρεμβάσεων. Στην 6η Δημοτική Κοινότητα, από τα 5 έγιναν μόνο σε 1. Και να μην πλατιάσω, υπάρχει αναλυτική λίστα και πίνακας. Τι ζητάγαμε? Αναμόρφωση τεχνικού προϋπολογισμού του Δήμου με ανακατανομή πόρων, ενίσχυση κονδυλίων στην παραπάνω κατεύθυνση από ιδίους πόρους ή άλλα προγράμματα. Βρήκατε 10 εκατομμύρια και τα πήγατε στην απορρίπανση του Βοτανικού. Για σχολεία δεν βρήκατε. Και φυσικά άμεσες ενέργειες για νέα σχολεία. Γιατί έως και ο Μητσοτάκης ανακάλυψε ότι έχουν πρόβλημα, λέει, τα σχολικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και διαθέτει 250 εκατομμύρια. Και μάλιστα πήρε και την ιδέα του Δημάρχου
να απευθυνθούμε και στους χορηγούς, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, για να μεγαλώσει, λέει, το ποσό. Πόσα σχολεία καινούρια σχεδιάζεται να φτιάξουμε στην Αθήνα, σε δεκάδες οικόπεδα που έχουν χαρακτηριστεί και που παραμένουν οικόπεδα και κινδυνεύουν να χαθούν. Επειδή υπάρχει ένα ψήφισμα που ήρθε τελευταία στιγμή όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και στο οποίο φυσικά συμφωνούμε να εκφραστεί ομόφωνα η θέληση κύριε του Δημοτικού... Θα το πούμε στην ώρα του. Θα το πούμε στην ώρα του, γιατί δεν τα πιάνει όλα. Θα το πούμε λοιπόν στην ώρα του. Το αφήνω για να κερδίσω χρόνο. Πάμε στο τελευταίο θέμα που θέλουμε να θίξουμε. Επειδή δύο φορές μέχρι τώρα έχει πάει και έχει έρθει στη Δημοτική Επιτροπή η Ιεριουργία. Η Ιεριουργία. Στην τελευταία Δημοτική Επιτροπή το διώξαμε, δηλαδή την οικοπεδοποίηση. Αυτό διώξαμε. Που έχει την υπογραφή της αρμόδιας αντιδημάρχου. Οικόπεδο να γίνει η Ιεριουργία. Αυτό λέει υπογραφή. Η οποία θα το ξανασυζητήσουμε. Οικοδομήσιμο. Μιλάμε για 9,7 στρέμματα. Πολύτιμος χώρος, χαρακτηρισμένος, και η πρότασή μας στο ψήφισμα που σας έχουμε καταθέσει είναι να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο την επανεπιβολή της απαλωτρίωσης. Αυτή είναι η μόνη λύση αν θέλουμε να κρατήσουμε 10 σχεδόν στρέμματα σε μια περιοχή που όχι ανάγκες είχε το 93, τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Και από αυτή την πλευρά θα επιμείνουμε να μπει το θέμα αυτό, να ψηφιστεί, να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνέχεια. Και τελειώνω με ένα σχόλιο. Θα περίμενα ότι και ο Δήμαρχος και σαν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είχε κάνει. Δεν ξέρω αν έχει κάνει. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, γαλαντόμος, ότι στα 3 κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας θα απαγορευτούν νέες άδειες. Μιλάμε για τα 3 διαμερίσματα που είναι κορεσμένα. Ουσιαστικά σπρώχνει τη βραχυχρόνια στα υπόλοιπα 4 διαμερίσματα της Αθήνας. Και για τα υπάρχοντα περίπου 20.000 διαμερίσματα δεν τρέχει τίποτα. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τους όρους που λειτουργούσαν. Θεωρούμε και πρέπει να πάρει πρωτοβουλία ο Δήμος να διαμορφώσει κανονιστική για τη βραχυχρόνια μίσθωση στην Αθήνα. Εμείς θα καταθέσουμε αναλυτική πρόταση και εδώ και στη Βουλή για να σταματήσουμε τα μεγάλα λόγια, ενώ πρέπει να διευκρινιστεί τι σημαίνει ότι το τέλος διαμονής, μιλάμε για πολλά λεφτά, θα κατατεθεί, λέει, στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή σε ποιους? Τοπικές κοινωνίες σημαίνουν δήμοι. Σημαίνει έσοδο στο Δήμο, όχι μόνο από το παρεπιδημούντον που δεν εισπράτεται και δεν κατατίθεται, αλλά και από το τέλος διαμονής.